Και εσένα. Γεια σας. Ο κύριος Γρηγόρης Ψαραγιανός είναι εδώ κοντά μας από το ποτάμι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Γεια σας. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο σχόλιο για αυτά που. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλώς σας βρήκαμε. Κάθε φορά που συναντιόμαστε είμαστε πολύ καλύτερα, ευτυχώς. Κάνουμε άλματα προς τα μπρος. Δηλαδή είμαστε πολύ καλύτερα από την προηγούμενη. Άλματα και... προς τα μπρος, όταν οι ίδιοι αστυνομικοί πρέπει να χωράσουν τον εξοπλισμό τους, μάλλον. Ναι, γιατί είναι. Και κάνουμε άλματα προς τον γκρεμό που είναι μπροστά μας. Ναι. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα πέσουμε, φοβάμαι. Δηλαδή είμαστε τόσο αποφασισμένοι που δεν έχουμε χαράξει άλλο δρόμο, δεν υπάρχει άλλη στρατηγική, δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική πορεία. Η πορεία που έχει καθοριστεί και προδιαγραφεί ως τώρα και όπως φαίνεται οδηγεί στον γκρεμό με μεγάλη ασφάλεια και βεβαιότητα. Ναι, αυτό είναι σχεδιασμένο όμως. Αυτό είναι το σχέδιο, αυτό είναι η στρατηγική. Ναι, το, μας. Είναι απλά αποτύχαμε και δεν μπορούμε να κάνουμε. Όχι, υπάρχουν δύο σχέδια. Το ένα είναι να μην κάνουμε τίποτα, να μην αλλάξουμε τίποτα από αυτά που θα έπρεπε να έχουμε αλλάξει από μόνοι μας. Για να βγούμε από τα διέξοδο, όπως έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μην το λέμε συνέχεια. Και το άλλο είναι ότι πάμε με μια στρατηγική, η εναλλακτική, το Plan B, είναι ναι. Πάμε με μια στρατηγική ρήξης. Ακούστηκε σήμερα και από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Ξηδάκη, που να εξετάσουμε το σενάριο της ρήξης. Ο ξένος τύπος αναφέρει ότι η Ελλάδα σκέφτεται να μην πάρει τη δόση. Σκεφτόμαστε, κάποιοι λένε να πληρώσουμε. Ακριβώς. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είχε ξαναγίνει αυτό. Ναι, αλλά θυμόμαστε τα αποτελέσματα. Τελευταία στιγμή κάναμε την πυρουέτα, τη στροφή και ευτυχώς την κάναμε τότε. Τώρα πάλι επανέρχεται για ένα μεγάλο μέρος των κυβερνώντων σε μια. Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφική αυτή η άποψη. Η άποψη ότι πρέπει να πάμε σε ρήξη με την Ευρώπη. Με την ευτυλικοσυμμαχία των συμφερόντων που μας εκμεταλλεύεται, που μας πίνει το αίμα και όλες αυτές τις αηδίες που λέμε στον κόσμο. Παράλληλα με ένα θερμοκήπιο μίσους, το οποίο θα το πληρώνουμε συνεχώς. Έχει στηθεί ένας θερμοκήπιο μίσους. Είμαστε μερικοί, είμαστε οι πατριώτες και οι Έλληνες που προσπαθούμε. Και κάτι άλλοι είναι πουλιτάρια, προδότες, γερμανοτσολιάδες. Σοϊμπλέδες, όπως ακούσαμε και πρόσφατα. Σοϊμπλέδες. Το βλέπετε το ενδεχόμενο της ρήξης, επειδή οι μέρες είναι κοντά, δεν είναι. Ένας μήνας έχει μείνει και χτυπάνε τα καμπανάκια. Το βλέπετε πιθανό. Το βλέπω πιθανό. Ναι. Μπορεί να πάμε σε κάποιο δημοψήφισμα πάλι. Δημοψήφισμα. Ξανά. Δεν αποκλείεται. Γιατί όχι. Γιατί δεν μάθαμε δύο από τα λάθη του παρελθόντος. Δημοψήφισμα με τι. Είπε, ποιον είσαστε, με τον Σόιμπλε ή με τον ηγέτη. Αφού ο Σόιμπλε, ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι ο Σόιμπλε, χθες το είπε, μα ότι ο Σόιμπλε δεν θέλει τη χρεοκοπία. Και ο ηγέτης είπε ότι ο Σόιμπλε είναι ένας φωτεινός άνθρωπος. Ναι. Και η Μέρκελ είναι μια εξαιρετική. Άρα αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να είναι με τον Σόιμπλε, με τον ηγέτη. Ναι, αλλά στο λαό περνάει αυτό, ότι εδώ έχουμε κάποια παιδιά που προσπαθούν, ναι. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που αγαπάνε το λαό και είναι και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που το μισούν. Το ξαναζήσαμε όμως, κύριε Ψαριανέ, και μόνοι σας είπατε ότι κάναμε την πυρουέτα. Ξέρετε πόσες φορές, έχουμε ξαναζήσει το ίδιο σενάριο καταστροφής. Και να επαναληφθεί η ιστορία δύο θέλετε χρόνια μόλις μετά. 180 χρόνια ιστορίας του νεοελληνικού κράτους. Θέλετε να θυμίσουμε τώρα σε ποιες ιστορικές καμπές επαναλάβαμε καταστροφικά λάθη που είχαμε ξανακάνει. Γιατί να κάνουμε λάθη, αλλά να κάνουμε καινούργια. Αυτό γιατί να γίνει τώρα. Γιατί πότε να γίνει. Άρα το φοβάστε το ενδεχόμενο της ρήξης. Βεβαίως το φοβάμαι. Φαίνεται, ακούγεται, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην κυβέρνηση που λένε να μην το φοβηθούμε. Πάμε, δηλαδή στο τέλος θα βάλουν τη γάτα τους να κλαίει. Αυτή και θα γιατί χάσουν. Άρα ψηφίσαν τα μέτρα τότε. Ψηφίσαν τα μέτρα και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Αυτό κάνουν και πρόπερση. Τα ίδια πράγματα γίνονται ακριβώς. Πρόπερση δεν ψηφίσανε το μνημόνιο, το τρίτο. Μετά. Ωραία, μετά δεν εφαρμόσαν αυτό που ψηφίσανε. Τώρα πάλι ψηφίσανε κάτι και βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει ότι αν δεν μας δώσετε με ένα καροτάκι για το χρέος, δεν θα τα εφαρμόσουμε. Δεν το λέει ο ίδιος. Ναι. Άρα ενδεχομένως να οδηγηθούμε ξανά. Και αν δεν εφαρμόσουμε εμείς τα μέτρα, τα μέτρα αυτά που έχουμε ψηφίσει η κυβέρνηση, ναι. Είναι για το Λουξεμβούργο και τη Λιθουανία. Όχι, για μας είναι. Ναι. Ωραία. Αλλά... Άρα αν δεν τα εφαρμόσουμε, ο Σόιμπλε θα βάλει τη γάτα του να κλαίει. Σας ακούω που λέτε, κατηγορείτε τον ηγέτη, αναφέρεστε στον κύριο Τσίπρα προφανώς. Δεν πρέπει να μας δώσουν, οι ξένοι δεν υποχρεούνται να μας δώσουν κάτι για το χρέος. Δύο φορές το έχουν Αν μας έχουν εμπιστοσύνη, βεβαίως. Αν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε να έχουμε κάνει. Δεν τα έκανε η κυβέρνηση. Όχι, όλα τα ψηφίσατε. Τίποτα. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Ποιες είναι οι επενδύσεις, οι αποκρατικοποιήσεις που έχουν γίνει. Εδώ ακούσαμε πριν ότι ό,τι γίνεται, γίνεται με μια λογική αντίληψη. Κρατισμού. Ναι. Να κάνουμε κρατικές επιχειρήσεις. Να κάνουμε, ας πούμε, τύπου Gazprom που μετά μπορεί κάποιος μαφιόζος να την κληρονομήσει αυτή.
την εταιρεία. Mm-hmm. Αλλά να κάνουμε κρατικές. Και ένα άλλο, επειδή μιλάμε όλοι για ανάπτυξη, ο Πρωθυπουργός και διάφοροι παρά τον Πρωθυπουργό, παλιοί μου φίλοι επίσης, λένε θέλουμε μια δίκαιη ανάπτυξη. Έχετε ακούσει πιο μεγάλη ανοησία από αυτό? Όχι, εγώ θέλω μια άδικη ανάπτυξη. Τι πάει να πει δίκαιη ανάπτυξη? Ξέρετε τι πάει σημαίνει ενδεχομένως να μην υπάρχουν μονοπόλια. Δίκαιη ανάπτυξη, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει εμείς οι τρεις οι φίλοι να τρώμε το σταφύλι. Αυτό σημαίνει δίκαιη ανάπτυξη. Πάντα υπάρχει από πίσω μια λογική κρατισμού. Ναι. Δηλαδή να κάνουμε το ελληνικό. Ναι. Αλλά να τσιμπολογήσουμε κι εμείς γύρω-γύρω κάτι από αυτό. Με αυτή την αντίληψη που μπορεί να κυβερνήσει. Όχι μόνο τα μεγάλα συμφέροντα. Τώρα γιατί είναι σοβαρή. Τώρα κάνετε καταγγελία. Όχι, δεν κάνω καταγγελία. Προσπαθώ να σκεφτώ γιατί το καθυστερούμε. Ναι. Πού είναι το ελληνικό που το έχουμε ψηφίσει 1,5 χρόνο? Πού είναι το ελληνικό? Και στα αρχαία που είχε εκεί στην περιοχή. Και στα δύο είναι γεμάτη αρχαία η περιοχή και δάση. Μα κοροϊδευόμαστε τώρα. Τι, με την υπόθεση με τις σκουριές, ας πούμε, με διάφορα άλλα αναπτυξιακά έργα. Με τα αεροδρόμια. Ναι, δουλεύουν. Τα αεροδρόμια τα δώσανε. Και τα λιμάνια τα κάναμε τίποτα. Τα υπογράψανε και ετοιμάζονται να δώσουν και τα λιμάνια τώρα. Τα κάναμε τίποτα. Τώρα είναι η εταιρεία να κάνει, δεν είναι. Ναι, αλλά όλο προς κόμματα βρίσκουν οι άνθρωποι. Εδώ ξέρω ανθρώπους, έχω και προσωπική εμπειρία. Άνθρωπος γνωστός μου, Ιορδανός, ο οποίος έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο στην Ελλάδα. Και έτσι τον γνώρισα. Παντρεύτηκε μία συγγενή μου. Ιορδανός, μεγάλο επιχειρηματίας. Ήρθε να επενδύσει στην Ελλάδα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος και πήγε στην Κύπρο. Και πήγε σε κάποια άλλη χώρα να επενδύσει. Για να σας δω και άρα, τώρα, όσο καλά πάει. Ναι. Αν είχε μείνει εδώ να επενδύσει, θα τον κλαίγανε οι Ρέγγες. Γιατί το θεσμικό πλαίσιο είναι αντιαναπτυξιακό. Υπάρχουν αντικίνητρα και όχι κίνητρα για να προσελκύσουν επενδύσεις. Υπάρχει μία λογική. Αυτή που σας είπα είναι μια λογική ιδεολειπτική κρατισμού και που πρέπει να σας πω, αναφέρεται συνέχεια σε ένα πυρήνα ανθρώπων που ξέρουν αυτοί πώς πρέπει το κίνημα να προχωρήσει. Κύριε Ψαριανέ, μήπως θα είπατε λίγο χοντρά για την ιστορία με τον κύριο Παπαδήμο? Τι εννοείτε? Γράφεται είπα εδώ ότι Τσίπρας Παπάς Καμένος και ηλική καπετανέοι καταδικάζουν την τρομοκρατική επίθεση του Λουκά Παπαδήμο. Ναι. Μάλιστα αυτή η ηθική αυτουργή. Ξέρετε τι σημαίνει ηθική αυτουργία? Καταρχήν, ένας φίλος με διόρθωσε, μου είπε ανήθικη αυτουργή. Γιατί το ηθική αυτουργή προϋποθέτει και κάποιο ήθος. Ηθική αυτουργή όμως είναι κατηγορία, κανονικά. Θέλετε να σας θυμίσω τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Καμένος για τον Παπαδήμο? Εκτός από το στα τέσσερα και πουλημένοι τομάρια εκπρόσωποι των δανειστών, στο γουδί, στις κρεμάλες. Τα θυμάστε αυτά? Θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός ο σημερινός έλεγε αυτοί δεν είναι Έλληνες, δεν είναι πατριώτες. Όταν τα ακούει αυτά ένας παράφρον, ένας βλαμμένος κουκουλοφόρος, μαχαιροβγάλτης του κοινού ποινικού που κάνει τον επαναστάτη, θα πάει να του φυτέψει μια σφαίρα. Άρα καλλιεργούν το μίσος. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτά που έλεγε ο Τσίπρας, ο Καμένος, ο Παπάς κλπ. Στην αντιπολίτευση, όπλησαν το χέρι του τρομοκράτη για να... Δεν του είπανε πήγαινε καθάρισέ τον. Ναι. Αλλά όταν εγώ 150 φορές γύρω γύρω σε δείχνω και λέω ότι είσαι πουλημένο το Μάρι, θα βρεθεί ένας εθελοντής να σου την ανάψει. Και όταν ο Ψαριανός λέει... Γιατί έχει πιστεί ότι είσαι ένα πουλημένο το Μάρι. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα λένε καλά του κάνανε του Παπαδήμου? Ξέρετε πόσοι επώνυμοι βγήκαν και είπανε μακάρι να σκάσει ένα φάκελο στα χέρια του Στουρνάρα? Ναι. Τα είδαμε αυτά τα τρομοκρατικά που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ποιος ήταν ο ηθικός αυτούργος? Τι εννοείτε? Είχαν υποθεί τέτοια πράγματα και είχαν γίνει αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες? Έχουν υποθεί διάφορα πράγματα κατά καιρούς, βεβαίως. Όχι, γιατί λέω το εξής. Όταν ο Ψαριανός λέει Τσίπρας, Παπάς, Καμένος, ηθική αυτούργη, δεν είναι οι συγκεκριμένοι. Δεν είναι οι συγκεκριμένοι. Αναφέρω τους συγκεκριμένους επειδή είναι σε κομβικά σημεία. Ο ένας είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι υπουργός εθνικής άμυνας και ο άλλος είναι πρώην υπουργός προπαγάνδας. Ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Παπάς. Ήταν υπουργός προπαγάνδας, όπως ονομαζόταν αυτό το Υπουργείο σε άλλα καθεστώτα και σε άλλες πολιτείες. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι και πολλοί άλλοι γύρω εξακολουθούν ακόμα να λένε ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε, είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε την επίθεση. Όταν βάζεις τη λέξη αυτονόητο, σημαίνει ότι σύρεσε από την έννοια του αυτονόητου. Και από την εξέλιξη δεν το καταδικάζεις και πολύ. Άρα τι, ενθουσιωδώς. Απλώς, επειδή κάποιοι το